Ανεξάρτητα ο Δήμαρχος αν είναι πρόεδρος ή δεν είναι σύντουρης και ανώνυμη εταιρεία, ένας Δήμαρχος έχει την ευθύνη όλου του Δήμου. Ξέρω, μάλλον γνωρίζουμε όλοι το τι έχει γίνει όλο αυτό το καιρό και προεκλογικά και μετεκλογικά όλες αυτές ό,τι έχουν συμβεί μέχρι σήμερα από καταστιέσεις, από τα πάντα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα. Το ότι έχουμε γνωρίσει τον επενδυτή, είπε ότι γνωρίσαμε και έναν άλλον επενδυτή. Ίσως φέρουν και ένα τρίτο επενδυτή. Ο εκάστοτε δήμαρχος θα γνωρίζει κάποιον επενδυτή. Συμφωνίες, αυτά που ακουστήκαν ότι έχουν γίνει, έχουν υποσχεθεί, έχουν γίνει, δεν έχει γίνει απολύτως καμία συμφωνία. Μα απολύτως καμία συμφωνία. Οτιδήποτε συμφωνία πρόκειται να γίνει, θα έρθει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην ανώνυμη εταιρεία. Μάλλον πρώτα στην ανώνυμη εταιρεία και μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να πάρει κανείς, είτε είχαμε πλειοψηφία είτε δεν έχουμε πλειοψηφία, απόφαση ο Δήμαρχος να αποφασίσει για κάτι το οποίο ίσως να μην περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ποτέ δυνατόν, ειδικά τώρα με την απλή αναλογική, να πάω να συμφωνήσω κάτι, κάτι το οποίο δεν θα περάσει? Δεν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν είναι και normal. Ότι κάποιοι βάλουν στο μυαλό τους κάποια πράγματα ότι ο Δήμαρχος έχει υποσχεθεί, έχει κάνει. Είπατε κυρία Πρωτόπαπα ότι έχουμε κάτι. Δεν το σημειώσα, μπορώ να το σημειώσω. Ότι έχουμε κάτι, έχουμε υποσχεθεί πίσω από πόρτες, έχουμε υποσχεθεί σε κάποιον κάτι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μόνο σας δεν πάτε κύριε Δήμαρχε. Μόνο σας δεν πηγαίνετε κύριε Δήμαρχε. Πού να πάμε μόνοι? Μόνο σας δεν πηγαίνετε. Στους συνεταίρους, στον επενδυτή, οπουδήποτε δεν πάτε μόνο σας. Είναι καμία συμφωνία μεταξύ Δήμου και υπάρχει. Ήθελα να μάθω, υπάρχει κάποια συμφωνία μαζί και την έφερα εδώ τη συμφωνία για κάτι? Μίλησα για κάποια συμφωνία που έχω κάνει εγώ προσωπικά, είτε λέγεται ανώνυμη εταιρεία είτε δήμος, με κάποιον επενδυτή? Ο κόσμος βέβαια στο μυαλό του μπορεί να βάζει διάφορα πράγματα, ότι υπάρχουν τεράστιες συμφωνίες πάνω ή κάτω ή προς ή έξω, μέσα από κλειστές ή έξω από κλειστές πόρτες. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία και δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν επενδυτή όσους έχουμε γνωρίσει αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, 5. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οποιαδήποτε συμφωνία έχει, θα ήθελε πρώτα να τη δούνε οικονομολόγοι, να τη δούνε δικηγόροι, για να τη δούμε αν μπορούμε να τη φέρουμε και στην ανώνυμη εταιρεία και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα. Αν έχουμε γνωρίσει τον κύριο Κόμερ ή τον κύριο Τέντι, τον καινούργιο επενδυτή που είχε έρθει πριν 10 μέρες που σας είπα ότι ήθελε ένας καινούργιος επενδυτής, αυτό τι πάει να πει? Ναι, ζητάει ο κάθε ένας επενδυτής να γνωρίσει τον Δήμαρχο της πόλεως. Θέλετε να το φέρουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, να του το πω την επόμενη φορά, να το φέρουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ ευχαρίστω. Να το κάνουμε πρόταση και δεν είναι κάτι μυστικό. Δεν μπορεί μια τέτοια συμφωνία, οποιαδήποτε είναι, είτε λέγεται τροποποίηση κοινοπραξία σε ανώνυμη εταιρεία, είτε είναι νέα ανώνυμη εταιρεία που μπορεί ο Δήμος ή η Δημοτική Αρχή με το 1 τρίτο των συμβούλων να την περάσει. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να το καταλάβει όλη η κοινωνία αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν, όπως και να το κάνουμε. Αυτά θα περάσουν μέσα από όποιες διαδικασίες λέει για την ανώνυμη εταιρεία, με όποιες διαδικασίες λέει το Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφιστεί ή όχι ή οποιαδήποτε συμφωνία. Είναι ποτέ δυνατόν να λέμε ότι έχουμε κάνει συμφωνίες? Τι συμφωνίες έχουμε κάνει? Το ότι παρακαλέσαμε τους συνεταίρους να μας δώσουν κάποια λεφτά για να μπουν, γιατί μας χρωστάνε λεφτά. Δεν το ζητάμε για κανέναν λόγο και επειδή δεν το δίνουν με άλλο τρόπο, το δίνουν υπό μορφή δανείου. Και αυτό δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει από το 2013. Γιατί βρισκόμαστε στα δικαστήρια. Διότι μας οφείλουν εκατομμύρια. Αυτή είναι αλήθεια. Και περιμένουμε εντός των ημερών, αυτή την αύριο Παρασκευή ή την άλλη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα να βγει για τις φορολογικές διαφορές που έχουμε τρέξει. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κερδίσει πρωτόδικα 3.600.000. Δεν ξέρουμε εφετειακά τι θα κερδίσουμε. Στα δικαστήρια, ειδικά στα φορολογικά θέματα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
και περιμένουμε την απόφαση για τη συγκεκριμένη συγκεκριμένη απόφαση για τις φορολογικές διαφορές. Και ζητήσαμε στους συνεταίρους μας 35.000 ευρώ για να μπορούμε να μπούμε στις 120 δόσεις. Και τώρα κοιτάμε με το λογιστήριο της ανωνύμου εταιρείας τι θα χρειαστούμε για τον επόμενο μήνα. Διότι δεν έχουν σκοπό να μας δώσουν ούτε το minimum guarantee, παρόλο που κερδίσαμε και πρωτόδικα και εφετειακά. Και πρωτού φύγει ο κύριος Ραματάς, πήγε και στο Συμβούλιο Επικρατείας, παρόλο που έχασε και πρωτόδικα και εφετειακά. Νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και ειδικά όταν έρθει να αντιμέτωπο μια ιδιωτική επιχείρηση με ένα δήμο. Γιατί τα δικαιώματα ήταν μια συμφωνία που έγινε το 1995 μεταξύ των δύο πλευρών και αμφισβητήθηκε από τον κύριο Ραματά κάποια στιγμή. Δεν είναι δυνατό να την κερδίσουμε. Πρέπει και μας οφείλουν λεφτά. Και τα λεφτά δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία. Είναι πάνω από 5,5-6 εκατομμύρια. Και σύντομα, γιατί φεύγει και ο Οκτώβριος. 5 Γενάρη είναι άλλο ένα εκατομμύριο δολάρια. Για όλα αυτά τα θέματα δεν ενδιαφερόμαστε. Δεν θα πάρουμε έστω και κάτι υπό μορφή δανείου. Γιατί έτσι γίνεται. Μόνος σας τα χειρίζεστε, κύριε Δημάρχε. Δεν είναι τα χειρίζομαι μόνος μου, κυρία Πρωτοπαπά. Δεν μας δίνουν άλλα λεφτά. Κοιτάμε, κυρία Πρωτοπαπά, να μπορέσουμε να μπούμε σε 120 δόσεις. Κυρία Πρωτοπαπά, για να μπούμε σε 120 δόσεις. Βεβαίως με το λογιστήριο και με τους νομικούς της ανωνύμου εταιρείας. Βεβαίως, κυρία Πρωτοπαπά. Αυτό προσπαθούμε όλη την ώρα. Οι αποφάσεις γίνονται αντιρρουστικοί. Δεν υπάρχουν αποφάσεις, κύριε Σακελαρίου. Για ό,τι χρήματα, κυρία Πρωτόπαπα, κυρία Πρωτόπαπα, για ό,τι χρήματα έχουμε πάρει από το καζίνο, τα έχουμε περάσει μέσα στα διοικητικά συμβούλια της ανωνύμου εταιρείας. Όλα έχουν πάρθει αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Πήρατε την απόφαση όταν ψηφίσατε εδώ την παράταση, κύριοι συνάδελφοι. Ποια παράταση, κύριε Πρωτόπαπα? Όταν ψηφίσατε την παράταση της τουριστικής, πήρατε την απόφαση. Την απόφαση την παίρνουμε μόλις. Λοιπόν, την απόφαση την παίρνουμε, κυρία Πρωτοπαπά. Μην ρίνετε αλλού, την μπάλα. Εγώ σας είπα το εξής. Δεν δεχόμαστε να μιλάτε μόνο σας με τους συνεταίρους. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα, καμία αρμοδιότητα από τον νόμο. Το έχετε καταλάβει. Αρμόδια είναι η τουριστική αυτή τη στιγμή. Και η Γενική Συνέλευση που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχουν καταλάβει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εδώ. Δεν κατάλαβε 27. Όσοι είμαστε θα πάμε. Το Δημοδήμαρχο δεν είναι ικανό να χειριστεί τα θέματα. Δεν είναι ικανό. Μα λέει ότι δεν ξέρει τίποτα. Το ιδιωτικό συμφωνητικό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, κύριε Δήμαρχε, δεν είχατε πει εδώ ότι θα σας μοιράω στο ιδιωτικό συμφωνητικό σε 5 μέρες. Θα το διαβάσετε. Ποιο συμφωνητικό? Έχετε υπογράψει κανένα συμφωνητικό? Δηλαδή τι τρώμε κουτόχορτο εδώ? Όχι, και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Κοντό. Η απλή αναλογική θα σώσει τελικά αυτόν τον τόπο. Διότι ευτυχώς που είστε μόνο 9. Ποιος έχει υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό? Ο κύριος Δήμαρχος είπε θα μας το μοιράσει. Θα μας το μοιράσει, είναι γραμμένο στο πρακτικό. Θέλετε να στο διαβάσω? Το είχε πει ότι είχε συμφωνητικό. Είχαμε για το ιδιωτικό συμφωνητικό και άλλη μια φορά θα πούμε. Ποτέ δεν συμφωνήσαμε. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Πέρασαμε κανονισμό να το διορθώσουμε. Και πετάει ο οποίος θέλει και λέει ό,τι θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Ό,τι ώρα θέλει, είτε από εδώ, από την πλευρά της αρχής, είτε από την αντιπολίτευση. Και δεν υπολογίζει. Φωνάζω εγώ τόση ώρα, συνεχίζει η κυρία Πρωτοπαπά, συνεχίζει ο κύριος Σακελαρίου και πετάγεται και ο κύριος Πέτρου που έχει κάνει και πρόεδρος. Τι να πω τώρα, τι θέλετε να σας πω? Δεν ξέρει ο πρόεδρος να κάνει τη δουλειά του, αυτό γράφεται. Δεν ξέρει, δεν ξέρει να τηρήσει την τάξη, δεν ξέρει να κάνει οτιδήποτε ο πρόεδρος εδώ μέσα. Είναι ένας καινούριος, ο οποίος είναι, να μην πω τίποτα, χαλβάς είναι. Γιατί ο καθένας πετάγεται και λέει το δικό του, την ώρα που νομίζω ότι πρέπει να το πει. Και δεν σέβεται τον άλλον απέναντι. Να μην μπορεί να σεβαστεί εμένα, ούτε τον δήμαρχο που μιλάει τώρα. Ας τον αφήσουμε, πέφτει και εμένα και τον δήμαρχο. Αλλά δεν σέβεται και τον άλλον απέναντι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε. Θα πω ένα πράγμα, ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό ποτέ δεν συμφωνήσαμε σε αυτά που έλεγε ο κ. Ραματάς τότε, γι' αυτό δεν μοιράστηκε ποτέ.
Δεν μπορούσα να μοιράσω ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που εξ αρχής δεν συμφωνούσαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Πώς θα μοιράσω ένα συμφωνητικό το οποίο δεν συμφωνούσαμε εμείς καταρχάς στη συζήτηση. Ό,τι ιδιωτικό συμφωνητικό υπήρχε μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν συμφωνούσε η δημοτική πλευρά. Να μοιράσω, πώς να μοιράσω, σε κάτι που δεν συμφωνούμε. Να σας πω, ψηφίστε, γιατί εμείς δεν συμφωνούμε, αλλά μπορεί εσείς να συμφωνήσετε και να περάσουμε. Είναι ποτέ δυνατόν? Λάθος.